Μαζί μας έχουμε τον Αντιδήμαρχο Σπάρτης, τον κύριο Αθανάσιο Καρλάφτη, όπου σήμερα έγινε έλεγχο στην λαϊκή αγορά της Σπάρτης και έπεσαν τα πρώτα πρόστιμα στην εποχή του κορονοϊού. Για πέστε μας ποιος ο λόγος να γίνει έλεγχο σήμερα στην λαϊκή αγορά και πέστε μας τι παραβάσεις διαπιστώσατε. Καλημέρα σας κύριε Λαυρόπουλε. Σήμερα έγιναν κάποιοι έλεγχοι στη λαϊκή αγορά σχετικά με τη λειτουργία της. Πιο συγκεκριμένα, είχαμε μια σύσκεψη με το Προεδρείο, με τους εκπροσώπους της Λαϊκής και είχαν ενημερωθεί ότι σήμερα θα γίνουν κάποιοι έλεγχοι σχετικά με τις αποστάσεις των μπάγκων για το 50-50 στη Λαϊκή, γιατί ώστε να τηρούνται οι αποστάσεις για τον κορονοϊό. Και το πρωί πήγαμε στη συλλαγή με υπάλληλο του Δήμου στις 6 ώρα το πρωί. Τους βάλαμε στις θέσεις που ορίζονται τέλος πάντων και τους ενημερώσαμε ότι μετά τις 8 η ώρα θα περάσουμε να δούμε αν τηρούνται οι αποστάσεις και επίσης και αν τηρεί ο καθένας τη θέση που έχει στη συλλαγή. Δηλαδή τα 2,5 μέτρα που έχει ο καθένας. Και αναλόγως σε κάποια άλλα που είναι τα βιομηχανικά έχουν 4 μέτρα, 4x2. Οι άλλες θέσεις των παραγωγών είναι 2,5x2 και τα φυτώρια είναι 5x2. Διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε κάποιους πάγκους, δηλαδή αντί για τα 2,5 μέτρα ήταν στα 3,20, 3,30, 3,5. Βεβαιώθηκαν τα ανάλογα πρόστιμα, έτσι ώστε να συμμορφωθούν σε αυτό που πρέπει. Γιατί δεν μπορεί κάποιος να συμμορφώνεται στα 2,5 μέτρα και κάποιος να απλώνει 4 και 5 ή 3,5. Αυτό είναι αθήνητος ανταγωνισμός, αν μιλεί άλλο. Και αυτό που προέχει και για τα μέτρα της αποστάσεις είναι η ασφάλεια των πολιτών που πάνε να ψωνίσουν στη λαϊκή. Εμείς είμαστε δίπλα στους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στη λαϊκή και οι έλεγχοι που έγιναν σήμερα και θα εξακολουθήσουν να γίνονται είναι για να προστατεύσουμε τόσο τους καταναλωτές όσο και τους ίδιους τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στη λαϊκή. Να μην υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός, να δουλεύουν όλοι το ίδιο. Πιστεύετε ότι αν η λαϊκή ήταν σε άλλο σημείο ή αν Τετάρτες γινόταν σε άλλο σημείο θα έρχονταν περισσότερη παραγωγή και ο κόσμος θα ψώνιζε πιο άνετα? Κοίταξε, η άποψή μου είναι ότι η λαϊκή παραδοσιακά βρίσκεται εκεί εδώ και πολλά χρόνια. Όμως ίσως κάποια στιγμή πρέπει να αναζητήσουμε ένα άλλο χώρο, όχι να είναι μόνιμος χώρος που δραστηριοποιείται μια δημοτική αγορά και λαϊκή κατ' επέκταση. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, ενδεχομένως κάποια στιγμή να το προχωρήσουμε και ως πρόταση για υλοποιήσιμο έργο. Όχι όμως εκ περιτροπής μία μέρα εδώ, μία μέρα εκεί, αυτό δεν είναι τόσο εξυπηρετικό. Και για τους καταναλωτές, αλλά και για τους ίδιους τους παραγωγούς και τους εμπόρους που δραστηριοποιούνται. Έχετε κάνει ερώτημα ώστε να υπάρξουν παράλληλες λαϊκές αγορές? Έχουμε κάνει ερώτημα στο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου σχετικά με τη λειτουργία παράλληλης αγοράς, έτσι ώστε να μπορούν να δραστηριοποιούνται όλοι οι έμποροι και οι παραγωγοί στη λαϊκή. Πόσες παραβάσεις βεβαιώθηκαν? Βεβαιώθηκαν 9 παραβάσεις.